αυτή η επιγραφή που, που, λέει «Καλώς ήλθατε στη Μακεδονία», «Welcome to Macedonia», η οποία θα τοποθετηθεί στους πόρους για όσου έρχονται από τη Θεσσαλία, που είναι η νότια πύλη της Μακεδονίας, όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε σε όλους τους Μακεδόνες και τους Έλληνες εννοείται, να τοποθετήσουμε αυτή την πινακίδα, ούτω ώστε να μην μπερδεύεται ο κακοπροαίρετος και να ξέρει ότι η Μακεδονία Ξεκινάει από τους πόρους και φτάνει, να μην πω μέχρι που φτάνει, μέχρι εκεί που πάτησε ο Αλέξανδρος. Mm. Και η Μακεδονία πάντα όπως και ο Αλέξανδρος ήταν και είναι μέρος της Ελλάδας. Τα κρούσματα αμφισβήτησης είναι πολλά, ωστόσο ο Κώστας Δημόπουλος τονίζει με έμφαση ότι η ιστορία δεν πλαστογραφείται. Η πινακίδα διαστάσεων x 220-160 θα είναι και η αρχή για την αντικατάσταση όλων των κατεστραμμένων και πολλές φορές παραπλανητικών πινακίδων του Δήμου. Την ίδια ώρα, ο Δήμο Διβολύμπου συμμετέχει μαζί με του Δήμου Πέλλα, Βερία και Νάουσα και την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία στο δίκτυο στι Ρίζε του Μεγαλέξανδρου, με την έκδοση ενό εντύπου στα ελληνικά και τα αγγλικά. Θα συνεχίσουμε το εκπώνημα το δίκτυο του Αλεξάνδρου, επιστροφή στι Ρίζε του Μεγαλέξανδρου, όπου συμμετέχει και ο Δήμο Πέλλα, ο Δήμο Ναούση και ο Δήμο Βερία. Υπάρχει, έχουμε ήδη εκδώσει σχετικό έντυπο, το οποίο θα βρίσκεται στις προθήκες των καταστημάτων τουριστικού ενδιαφέροντος και των ξενοδοχείων και θα πάει και σε τουριστικές εκθέσεις και θα δείξουμε για άλλη μία φορά, μάλλον θα προβάλλουμε για άλλη μία φορά την Μακεδονία μας.